Καίρετε αγαπητοί ακροατέ, σήμερα θα μιλήσουμε για την προφητεία το Ερκόμο, τον παγκόσμιο θρησκεία που είναι έτοιμη να δημιουργηθεί. Και αυτό είναι παρά μόνο πανουργία του Αντίκριστο. Αλλά οι άνθρωποι που δεν έχουν την αλήθεια δεν μπορούν να διακρίνουν, ούτε να διανοητούν, να κατανοούν μόνο αποκαλύψει το Άγιο είναι που φωτίζει την καρδιά του άνθρωπου και τη διάνοια του να αναγνωρίζει τι σημαίνει παγκόσμιο θρησκεία και τι είναι πίσω από παγκόσμιο θρησκεία. Θα διαβάζουμε όπω είναι προφητευμένο στην Αποκαλύψη. Είναι στην Αποκαλύψη 13. Το τυρίο από τη θάλασσα. Και στάτηκα επάνω στο άμμο τη θάλασσα και είδα ένα τυρίο να ανεβαίνει από τη θάλασσα τον οποίο είχε 7 κεφάλια και 10 κέρατα και πάνω στα κέρατα του ήταν 10 διαντήματα και πάνω στα κεφάλια του υπήρχαν ονόματα βλασφημία και το τυρίο που είδα ήταν όμοιο με παρδάλι και τα πόδια του σαν αρκούντα και το στόμα του σαν στόμα λιοντάρι και δράκοντα έδωσε σε αυτή τη δύναμη του και το τρόνο του και μεγάλη εξουσία. Νομίζω εδώ που σας διάβαζα, ακούστε, α, ακούετε, ακούσατε συνεχώς τη, τη, το, τη λέξη τυρίο. Δηλαδή εδώ είναι συμβολικά μόνο, μιλάει για το τυρίο που ανεβαίνει στη θάλασσα, μιλάει, μιλάει ότι είχε δέκα κέρατα και πάνω στα δέκα κέρατα δέκα διαδήματα. Τι σημαίνει αυτό, τυρίο συμβολίζει το σατανά, τυρίο, το πνεύμα κάταρτο. Και... Τα κέρατα που λέει εδώ, είχε δέκα κέρατα. Δέκα κέρατα σημαίνει δέκα κόρες, όπως βασιλεία εδώ στη γη. Και δέκα διαδήματα που λέει εδώ είναι, είναι η τρόνη, η εξουσία της δέκα βασιλιάδες εδώ στη γη, που τα συνεργαστούν με τον Αντίκριστο, επειδή ο Αντίκριστος ονομάζεται Τυρίο από τον Σατανά. Αλλά τα εργασί στη κυβέρνηση του κόσμου εδώ, στην 10 μεγαλύτερο βασιλεία, όπω λέει εδώ, 10 κέρατα, και πάνω σε 10 κέρατα, ίσα 10 διατήματα που είναι εξουσία, που συμβολίζει εξουσία. Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε: Αυτή που έχουν δύναμη με εξουσία εδώ, τα εξαπατηθούν από, από τον Αντίκρησό, συγγνώμη, και ο Αντίκρησότατο Κρισουμπιού, ώστε να παρασύρουν του απλό άνθρωποι ώστε αναγκαστικά οι άνθρωποι που είναι σε άγνοια τα νομίζω ότι είναι κάτι τεχνολογία που είναι προκερ, προκορημένη ώστε να πέφτουν σε παγίδα επίση σε πολλά σύστημα του αντίκρισό που τα εμπλακούν μέσα στην κυβέρνηση με εξουσία σε εκείνο που τα είναι στο αξιώμα επειδή ο αντίκρισό ψάχνει εκείνο που είναι σε αξιώμα, που είναι σε άγνοια ώστε να το πιο για να παρασύρει πολλοί άνθρωποι κοντά του για να βάλω κάραγμα. Αντίθετα με το Χριστό που δεν πιο τους άνθρωπο, απλώς με τη ελεύθερη βούληση κηρύτεται το Ευαγγέλιο με οποιοδήποτε τρόπο είτε μέσα στον απλό άνθρωπο ώστε να φέρει τον άνθρωπο τη σωτηρία. Αλλά αντί Χριστό όμω δεν έρχεται με απλό τρόπο, αλλά έρχεται πάντοτε με τρόπο με εξουσία. Και επειδή οι άνθρωποι βλέπουν τα φαινόμενα, πολλοί άνθρωποι θα ακολουθήσουν την πανουργία του. Όπω μα λέει εδώ προφητικά στην Αποκαλύψη. Επειδή τα έρθει σαν άγγελο του φωτό, τα έρθει σαν ένα άνθρωπο που φαίνεται σεβαστό. Δηλαδή, αντίθετα με τον τρόπο που είτε ο Χριστό, ο ίδιο ο Ισού Χριστό, δηλαδή ο Θεό σαν άνθρωπο, γεννήθηκε στη φάτσινη, ο Ισού Χριστό, που περίμενα εκεί στο Ισραήλ, ο, Μεσσία, ο Μεσσία που περίμενα και μέχρι σήμερα περιμένουν πολλοί. Αλλά ο Αντίκριστο που είναι α, αντίδικο το Χριστό, δηλαδή που αντιστέγεται στο Χριστό, για αυτά που καλείται Αντίκριστο, τα έρθει με τρόπο εξουσία, με κατοσπρεπή εμφάνιση, ώστε πολλοί άνθρωποι τα παρασυρτούν με τα φαινόμενα και να πιστεύω στον Αντίκριστο ότι έχει να φέρει την ειρήνη. Επειδή όπως λέει εδώ επίσης ότι ο Αντίκριστο τα προσπεί ότι τα φέρει ειρήνη σε έναν παγκόσμιο θρησκεία. Πρέπει να ξέρουμε το σκοπό το έναν παγκόσμιο θρησκεία που θα δημιουργήσει ο Αντίκριστο με την κυβέρνηση εδώ στον κόσμο, ενωμένη έθνη, σημαίνει μόνο μια κυβέρνηση θα βγάλει απόφαση και μια κυβέρνηση θα βοηθήσει όλοι οι άνθρωποι, δεν τα υπάρχει φτώκια, υποτίθεται, δεν θα υπάρχει τίποτε. Έτσι τα, τα ισχυρίζεται, δηλαδή αυτή είναι την πανουργία με τον τρόπο που τα δημιουργεί στην παγκόσμια θρησκεία με υπόσχεση την ειρήνη. Αλλά αυτό τα είναι μόνο πανουργία. Επειδή είναι αντίκριστο και δεν είναι ο Χριστό που είναι ο αληθινό σωτήρα. Αλλά εκείνο πάντοτε φέρνει κάτι που οι άνθρωποι Βλέπει φαινομενικά για να τυπάει τα μάτια του. Αντίθετα με αυτό που με τον τρόπο που την ούγκη ενέργησε ο Χριστό, επειδή ο Χριστό γεννήθηκε στη Φάτνη. Αλλά στο Ισραήλ, επειδή περίμενα ο Μασί να έρθει στο παλάτι, τότε δεν το αναγνώριζα επειδή παραφρόνησα εκείνου που γεννήθηκε στη Φάτνη. Κόρησε να γνωρίζει ότι αυτό είναι ο Μασί που προφητεύτηκε ό,τι τα έρθει. Και επίση ο Αντίχρηστο όμω τα κάνει αντί, δηλαδή. Αντίκριστο τα κάνει αντίθετα με αυτό που έκαμε ο Κύριο, όταν εγγεννήθηκε σαν άνθρωπο ο Ιησού Χριστός η Φάτσινη, ο Αντίκριστο τα έρθει με πολύ δόξα, με αξιώμα. Δηλαδή, στην κυβέρνηση, στο παλάτι, τα δίνεται κομψή, ώστε στα μάτια του άνθρωπο τα χτυπάει τα φαινόμενα, τα παρασύρουν πολλοί άνθρωποι να εμπιστευτούν το σύστημα, την παγκόσμια θρησκεία, με υπόσχεση για την ειρήνη. Αλλά αυτό τα είναι μόνο πανουργία και εξαπάτηση μεγάλη. Επειδή πρέπει να, να διαβάζουμε τι είπε ο ο Κύριος για να δούμε ότι αυτό πάει συνεχώς αντίθετα με το λόγο του κυρίου. Επειδή ο κύριο είναι αληθινό. Αλλά αντίκριστο είναι ψεύτη, δεν είναι αληθινό. Αντίθετα με την ιδιότητα του κύριου που είναι αληθινό και δίκαιο. Ο αντίκριστο είναι ψεύτη και άδικο. Αλλά δεν είναι πανουργία, όμω τα φαίνεται σαν κατοσπρεπή άνθρωπο. Αντίθετα με τα φαινόμενα που φαινόντα ο Ισού Κριστό σαν ένα απλό άνθρωπο, ένα φτωχό άνθρωπο. Και αυτό επίση ήταν τον τρόπο που επέλεξε ο Κύριο, γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε, τον τρόπο του Θεού είναι ακατανόητο σε εμά. Επειδή επέλεξε να έτσι στο σιφάτσινι να γεννηθεί, ταπεινό να περπατήσει, ώστε ο Ισραήλ, πολλοί από αυτό δεν μπορούσαν να αναγνωρίζει ότι αυτό είναι ο Μεσία. Επειδή έβλεπα με τα, τα, μάτια του τα φαινόμενα, αντί να ζητήσω αποκαλύψει από το, το Άγιο Πνεύμα, αλλιώ θα αναγνώριζα ότι ο Χριστό που περπάτησε ταπεινό είναι ο Μεσία. Ας διαβάζω τι είπε ο Κύριο. Είναι το συνοπτικό Ευαγγέλιο κατά Ματέο, κεφάλιο 10, εντάφιο 34. Άκουστε τι λέει ο Κύριο παραβολικά. Μην νομίζετε ότι ήρθα να βάλω ειρήνη επάνω στη γη. Δεν ήρθα να βάλω ειρήνη, αλλά μάκερα. Επειδή ήρθα να διακορύσω άνθρωπο εναντίον σου πατέρα του και τσιατέρα εναντίον μητέρα του και νύφη εναντίον σου πετερά τη. Και η εκτή του άνθρωπο είναι το σπίτι του, οι άνθρωποι. Γιατί ο κύριο λέει εδώ παραβολικά ότι μην νομίζετε ότι ήρθα να βάλω ειρήνη, ενώ είναι, είναι άρκοντα τη ειρήνη, αποκαλείται και είτε να φέρει την αλήθεια το Ευαγγέλιο που είναι ειρήνη, όμω επειδή όλοι δεν τα δεκτούν την αλήθεια, γι' αυτό τα φέρει δικονία, και δικονία τα δείχνει ότι ο Ιησούς Χριστός δεν έφερε ειρήνη, αλλά έφερε μακερά. Αυτό είναι που εννοούσε ο κύριο, ενώ είναι ο ίδιο ο κύριο τη ειρήνη. Αλλά όλοι οι άνθρωποι δεν δέχονται την αλήθεια. Πολλοί άνθρωποι θέλουν κάτι που θέλουν εκείνοι στη φαντασία του. Γι' αυτό ο αντίκρισότα χρησιμοποιεί τη φαντασία του σαν άνθρωπο για να του εξαπατήσουν. Τα εξαπατήσουν πολλοί άνθρωποι με τη φαντασία του, επειδή ξέρουν τη φαντασία του άνθρωπο, ξέρουν τον τρόπο που σκέφτονται πολλοί άνθρωποι, που αρέσκουν με τα φαινόμενα, αρέσκουν εύκολο και επιφανειακά, και ο Αντίχριστο ξέρει όλα αυτά, ο Σατανά ξέρει όλα αυτά, με αυτόν τον τρόπο τα παρασύρουν πολλοί άνθρωποι με την εμφάνιση του Αντίχριστο, με ένα παγκόσμιο θρησκεία που άρχιζε ήδη να ετοιμάζεται να γίνουν. Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε. Ποτέ ένα παγκόσμιο θρησκεία είναι από το Θεό. Για ποιο λόγο. Επειδή ποτέ δεν μπορεί κανεί να αναμίγεται το κρυσό μαζί με επιπόλαιο μετάλλια. Απλώ παράδειγμα λέω. Ξέρουμε το κρυσό. Το κρυσό είναι πολύτιμο λίτο. Που κοστίζει πολύ ακριβό το κρυσό. Επειδή δεν, το κρυσό δεν αλλάζει ποτέ. Και όλοι οι τράπεζε μεγαλύτερο έχουν κρυσό μέσα στα ποτήκια του. Σαν, σαν εγγύηση του για οποιοδήποτε συμβά που θα συμβεί, επειδή κρυσό είναι πολύ τιμωλίτο. Αλλά το κρυσό εδώ που δίνω, παράδειγμα εδώ, συμβολίζει την αλήθεια. Αλλά δεν μπορεί κανείς να αναμίξει το κρυσό με υποπόλιο μετάλλιο, που σημαίνει δεν μπορεί κανείς να αναμίξει την αλήθεια με αυτό που δεν είναι αλήθεια. Δηλαδή, παράδειγμα, αν κάποιο λέει σήμερα, όπω ο Αντίκριστο θέλει να κάνει, ότι ο Ισλάμ, η Εβραϊκή θρησκεία, ο Χριστιανισμό, η Ινδου, Ινδουισμό, ο Βουνταϊσμό, όλη η θρησκεία του κόσμου να γίνουν μαζί, παγκόσμιο θρησκεία, πρέπει να ξέρουμε ότι δεν είναι από το Θεό. Επειδή το κρυσό δεν αναμίγεται ποτέ με πόλιο μετάλλιο. Αυτό είναι εξαπάτηση του, του Αντίκριστο. Επίση, δεν αναμείγεται ποτέ το αυθεντικό αυτε... με πλαστά. Δηλαδή, κάτι που είναι αυθεντικό, είναι αυθεντικό. Αν κάποιο αναμείγει τον αυθεντικό με πλαστά, τότε χαλάει την αυθεντισία του. Χαλάει την εγνισιότητά του. Παρόμοια είναι για την πίστη, για την αλήθεια που τα, σω... τα φέρει σωτηρία. Αλήθεια είναι αλήθεια. Αλήθεια είναι αυθεντική. Αλήθεια είναι εγνίσιο. Αλλά κάτι που δεν είναι αλήθεια, απλώ είναι παραδόση του ανθρώπου, είναι σαν πλαστά. Ή, όπως όπω βλέπουμε σε πολλά θρησκεία σήμερα, είναι πλαστά πίσω από θρησκεία. Μπορεί να λένε α το Θεό εύκολο, και επίση οι άλλοι μπορεί να λένε α το Χριστό. Όμω αυτό είναι μόνο επιφανειακά. Επειδή αν κάποιο ζητάει λίγο πιο βαθιά, θα ανακαλύψει ότι είναι μόνο παραδόση που είναι πλαστά και δεν είναι αυθεντικό, επειδή η αλήθεια είναι αυθεντική που φέρνει τον άνθρωπο τη σωτηρία. Και όχι παραδόση. Παραδόση είναι πλαστά, ανθρώπινη δημιουργήματα, ανθρώπινη σύστημα. Γι' αυτό ο Αντίκριστο, για να παρασύρει πολλοί άνθρωποι, τα κάνει ένα παγκόσμιο τρισκιά με ισχυρισμό ότι τα φέρει ειρήνη, με ισχυρισμό ότι τα φέρει ευημερία, όσοι οι άνθρωποι τα τρέξουν για να βάλουν κάραγμα, έτσι είναι προφητευμένο. Ώστε οποιοδήποτε βάλει κάραγμα, παγιδεύεται, λατρεύει τον αντίκριστό χωρίς να θέλει. Επειδή έχει ήδη κάραγμα του αντίκριστό πάνω του, τότε τον ελέγχει ο αντίκριστό επειδή έχει με τη ελεύθερη βούληση έχει δώσει τον αντίκριστό δικαιώματα πάνω του και από το τεό ήδη είναι αποδεκτή επειδή πρέπει να ξέρουμε κάθε ελεύθερη βούληση που εμεί το δίνουμε, ότι το αυτό, το επιτρέπει αυτό να γίνει ώστε να κριτή όλοι οι άνθρωποι που έδωσα με την ελεύθερη βούληση θα είναι αναπολόγητοι. Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε η ελεύθερη βούληση έχει ωφελήματα, έχει επίση συνέπειε. Ο Αντίχριστο ξέρει αυτό, ο, ο Σατανάτς ξέρει πάρα πολύ καλά ότι μπορεί να εξαπατήσει του άνθρωπο να το παίρνει η ελεύθερη βούλησή του επειδή τα κάσου την προστασία από το κύριο, επειδή οποιοδήποτε με τη ελεύθερη βούληση του επιλέγει το τάνατο, επιλέγει το κακό, ο Θεό το επιτρέπει όπω θέλει, επειδή τα κριτεί, ώστε να είναι αναπολόγητο. Πρέπει να ξέρουμε όλη η αλήθεια έχει δώσει ο κύριο, είτε μέσα στο Ευαγγέλιο οι άνθρωποι ακούει την αλήθεια, είτε μέσα στη συνείδηση του η αλήθεια αποκαλύπτεται στον άνθρωπο από το πνεύμα του Θεού ώστε όλοι οι άνθρωποι θα είναι αναπολόγητο. Κανένα άνθρωπο δεν μπορεί να έχει καμιά δικαιολογία προς εσάς ο Θεό για να βρει τρόπο να δικαιωθεί. Τα είναι αναπολόγητο λέει το Ευαγγέλιο επειδή όλοι έλαβα ευκαιρία είτε με, ακρόας, είτε με το κήρυγμα το Ευαγγέλιο που άκουσα είτε με τη συνείδηση του προσωπικά που το Πνεύμα του Θεού τους μαρτύρησε αλλά με άγνοια Πολλοί άνθρωποι δεν το ενόριζα τη μαρτυρία, η αποκαλύψη του Άγιο Πνεύμα, η αγνόησα επειδή έχουν δικό του φαντασία η φιλοσοφία. Γι' αυτό οποιοδήποτε που ακούει το Ευαγγέλιο πρέπει να ξέρει είναι μεγάλη ευκαιρία γι' αυτό επειδή τα μετρητή ότι άκουσε, άκουσε τα λόγια του Χριστού που μίλουσε μέσα στον Απόστολο ή Ευαγγελιστή κάποιος που ο Κύριος το χρησιμοποιούσε, άκουσε, δεν δεν μπορεί, δηλαδή όλοι οι άνθρωποι τα είναι αναπολόγητο. Πρέπει να ξέρουμε όλοι μας έχουμε ευθύνη. Και ο μονόδρομο για να μπούμε σικάρι του Θεού είναι κοινωνία με το Ιησού Χριστό και εμπιστοσύνη στη ματηρία το πνεύμα του, το πνεύμα του το Άγιο, στην αποκαλύψη του. Επειδή έρχεται αυτό που ο κόσμο δεν μπορεί να φανταστεί που λέγεται παγκόσμιο θρησκεία. Τα φαίνεται καλά να βλέπουν ο μουσουλμάνοι και ο Εβραίοι και αυτό που αποκαλούνται χριστιανισμό, όλοι αυτοί να κάνουν παγκόσμια να λένε ότι η ειρήνη είναι να προσκυνά μαζί. Πώ γίνεται να αναμίγονται το κρυσό με επιπόλαιο μετάλλια και πώ μπορεί Πώ είναι δυνατόν να μην γίνονται με πλαστά. Όλα αυτά είναι πανουργία μόνο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Επειδή είναι υποκρισία. Πρέπει να ξέρουμε και ακόμα για αυτοί που κηρύττουν το Ευαγγέλιο, ο κύριο μετράει με τον τρόπο και τα κίνητρα που μιλάει. Επειδή, αν κάποιο ξέρει την αλήθεια και δεν τα λέει, επειδή φοβούνται η αντίδραση του άλλου που δεν θα συμφωνήσουν μαζί του, επίση στα μάτια του κύριο είναι υποκρισία. Επειδή γνώριζε την αλήθεια. Επίση την άλλη πλευρά, πρέπει επίση να μιλήσει την αλήθεια με την αγάπη, ώστε να μην είναι επίση με υπερηφάνεια τρόπο. Πρέπει να ξέρουμε και άνθρωποι που κηρύττουν το Ευαγγέλιο έχουν ευθύνη μεγάλη για να μην κρύβουν την αλήθεια που έχουν. Από Σολ Παύλο το είπε αυτό και σήμερα συνεχίζονται. Όσοι κρύβουν την αλήθεια του Κυρίου... Τα κρυτούν... Επίση τα κριτούν σαν υποκριτέ, επειδή γνώριζα την αλήθεια. Απλώ φοβόντα του άνθρωπου. Πρέπει να ξέρουμε όλοι οι άνθρωποι δεν τα συμφωνήσουν με την αλήθεια επειδή έχω αιμονή, υπερβολικά τη φιλοσοφία, η θρησκεία του. Αλλά πρέπει να ξέρουμε κάτι. Δεν μα αφορά τι λένε οι πολλοί, αλλά μόνο τι λέει ο κύριο Ισκή επειδή είναι ο δρόμο σωτηρία για μα. Κανεί α μην παρασυρθεί από πολλοί άνθρωποι που λένε αντίθετα. Επειδή αυτό είναι μόνο τα φαινόμενα που, φαίνεται σαν μάτια μας. Αλλά αυτό που θα φανεί στο τέλο, αυτό που είναι στο τέλο, δεν θα είναι όπω αυτό που είδαμε στα φαινόμενα. Αλλά μόνο αλήθεια του κύριου θα μείνει στο τέλο. Μόνο δικαιοσύνη του Θεού σε κάθε ένα που πίστευσε σε αυτό και όλοι εκείνοι που ήταν αντίθετα δεν θα βρεθούν σενά. Επειδή θα καθούν όλοι σαν τα ερήφια. Πρέπει να ξέρουμε στο Δεν σημαίνει τίποτα ολόκληρο το κόσμο να λένε αντίθετα με το λόγο του, αντίθετα με το τέλημά του. Αρκεί ούτε ένα άτομο να λέει, ακόμα όλοι οι άνθρωποι να λένε αντίθετα, ο κύριο παραμένει ο ίδιο δεν αλλάζει, είναι αυτό που είναι. Είναι επαρκή, είναι ο σε αυτό που είναι. Αλλά μα αγάπησε και μα δινούργησε για να ζήσει η κοινωνία μαζί μα και, και δινούργησε του άγγελο για να του υπηρετήσω. Αλλά οι άγγελοι που αμάχτησα κατακρίτηκαν, για να κατακριτικά η αιώνια καταδίκη τους περιμένει η κόλαση όπως τα δαιμόνια αλλά οι άνθρωποι είναι που δεν τα μετανοήσουν είναι που τα κλούτηση εκεί που τα καταλήξουν τα δαιμόνια αλλά ο Κύριος θέλει οι άνθρωποι δίνει ευκαιρία στους άνθρωπο να έρχονται στη βασιλεία του Θεού, στη αιώνια σωτηρία στο κήπο το Εδέμ δηλαδή στο κήπο το Εδέμ που τα κάνει ο Κύριος σαν αποκατάσταση το ίδιο κήπο που κατοικούσε ο Αντάμ και Εύ, που μολύτηκε, ο κύριο τα το κάνει καινούρια. Κήπο το Εντέμ που τα μπού τα πρόβατα εκεί. Κάθε ένα που είχε μισοσύνη στο Ιησού Χριστό. Υπάρχει ζωή μετά το τάνατο. Πρέπει να βλέπουμε αυτό που φαίνεται τώρα στον κόσμο είναι σημάδια πριν το τέλο. Επειδή ο Αντίκριστο έχει μόνο λίγα προτεσμία, όπω προφητεία λέει, για να καταδυναστεύουν τους άνθρωπους εδώ στην γη μετά ο Κύριος θα κάνει κρίση και όλοι εκείνοι που προσκυνήσαν τον Αντίκριστο τα ακολουθήσει τον Αντίκριστο στη λίμνη τη φωτιά κάτι που ο Κύριος δεν θέλει δίνει ευκαιρία σε όλοι οι άνθρωποι κάθε ένα που με τη ελεύθερη βούλησή του αντί να, να περιμένει και να προσκυνά τον Αντίκριστο ή να ελπίζει σε ένα παγκόσμιο θρησκεία που θα είναι μόνο υποκρισία καλύτερα να πιστεύεις στο Ευαγγέλιο, την αλήθεια με όποιο τρόπο που ακούεις, χωρίς να βλέπεις τα φαινόμενα. Ο Αντίκριστο ξέρει ότι ο κόσμος παρασύρωται από τα φαινόμενα και ο Αντίκριστο τα έτι με τρόπο φαινομενικά κατοσπρεπεί και ωραία, ώστε πολύ εύκολο να, να σαρεύει πολλοί άνθρωποι και να βάλουν κάραγμα με τεχνολογικό τρόπο, οι άνθρωποι τα λένε τεχνολογία αξίσει και τεχνολογία προχωράνε χωρίς να ξέρουν τι πανουργία που ο όταν συνεργαστεί μαζί με κυβέρνηση όπως λέει στην Αποκαλύψη 10 κέρατα και 10, 10, 10 διαδήματα που είναι εξουσία επειδή όλα αυτά συμβολίζει 10 κέρατα συμβολίζει 10 βασι, βασιλιάδες ή προέδρο ας πούμε και 10 διαδήματα συμβολίζει δέκας εξουσίε με δέκας βασιλεία οι κυβερνήσεις. Όλα αυτά είναι προφιλευμένο επειδή τα γίνει όπως πρόβλεψε και είπε ο Κύριο, η προφητεία είναι ρολόι του Κύριου. Αλλά κάθε ένα μπορεί να αποφεύγει όλα αυτά μόνο η ποινωνία με το Ιησού Χριστό και πίστη και μαρτυρία του Άγιου Πνεύμα και να μην περιμένει ένα παγκόσμιο θρησκεία που τα φαίνεται καλά, που τα είναι μόνο ψάρεμα και πανουργία του σατανά, το αντίκριστό, να κάνει τον εαυτό του σαν Χριστό. Ο Χριστό γεννήθηκε στο σοφα... τσιφάτσινι, πρέπει να ξέρουμε. Ο αντίκριστό τα έτη με κατοσπρεπή εμφάνιση. Ο Χριστό είτε με μια εμφάνιση σαν φτωκό, αλλά ο αντίκριστό αντίθετα. Δηλαδή όλα τα κάνει αντίθετα. Γι' αυτό τα φαινόμενα παρασύρει και αυτού. Αλλά αποκαλυμμένη αλήθεια είναι αυτό που ισχύει επειδή είναι από το Κύριο. Για σήμερα σας αφήνω εδώ η χάρη του Κύριου Ιησού μαζί με όλοι σας.